Και σε αυτό το σημείο θέλω να καλημερίσω και να ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρόσκλησης τον κύριο Περικλή Κουρμούλη. Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και θα ήθελα να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες και έχει προκαλέσει αναταράξεις όχι μόνο στο πολιτικό προσωπικό αλλά και στην κοινωνία. Γιατί καλά, σίγουρα δεν είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε πρώτη φορά, δεν ξέρω και αν είναι και τελευταία. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και Γαλάζο, καλημέρα και στους ακροατές μας. Θέλω να ξεκινήσουμε διαβάζοντας το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη που αναγνώσαμε και λίγο νωρίτερα. Σκοτεινό και επικίνδυνο θεσμικό πλαίσιο πίσω από τον βούρκο των παρακολουθήσεων, αναφέρει η εφημερίδα. Και θέλω λίγο να μας πείτε τι είναι αυτός ο βούρκος και αν θα έπρεπε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση εν έτη 2022. Ναι. Κυρία Λάζο, καταρχήν να πω το αυτονόητο ότι ως Κομμουνιστικό Κόμμα είμαστε υπέρ, ζητάμε να διαλευκαθεί πλήρως η υπόθεση που υποκύψει με αυτό το νέο γύρο των υποκλοπών. Όπως ακριβώς ζητάμε να υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις και για την πολύ σοβαρή καταγγελία που έχει κάνει το κόμμα μας από το 2006 για τις συνακροάσεις υποκλοπές στο τηλεφωνικό κέντρο της Κεντρικής μας Επιτροπής. Και παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει δύο κυβερνήσεις από τότε, δεν έχουμε πάρει καμιά ουσιαστική απάντηση από κανένα φορέα. Από εκεί πρέπει να σας πω ότι δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξοι ότι κάτι θα αλλάξει ουσιαστικά προς το καλύτερο για το λαό και τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του από την όποια διερεύνηση αυτής της υπόθεσης με τις παρακολουθήσεις. Και δεν είμαστε αισιόδοξοι επειδή η συζήτηση που έχει ήδη ξεκινήσει δεν αφορά την ουσία, αλλά εξελίσσεται σε μια κούφια αντιπαράθεση για το ποιες είναι οι προοδευτικές και ποιες είναι οι συντηρητικές παρακολουθήσεις, ποιες είναι οι νόμιμες και ποιες οι λιγότερο νόμιμες κτλ. Τι μένει εκτός από όλη αυτή τη συζήτηση, αυτό που και εσείς πολύ σωστά αναφέρατε στο πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη, μένει το σκοτεινό και επικίνδυνο θεσμικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί όλα αυτά τα χρόνια, με ευθύνη λέμε εμείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κυβερνήσεων στην Ελλάδα, και το οποίο κυρία Λάζο καθιστά τον καθένα από εμάς έναν ενδυνάμει στόχο παρακολουθήσεων και υποκλοπών. Με μια διασταλτική ερμηνεία αυτού που λέμε, πώς το λένε, προστασία της εθνικής ασφάλειας. Και πάντως, συγγνώμη ναι. Λίγο να βάλω και μια άλλη παράμετρο, ναι. Μεταφέροντας το κλίμα από την κοινωνία. Όταν πρωτοξεκίνησε αυτή η ιστορία με την μηνυτήρη αναφορά του κυρίου Ανδρουλάκη, πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλοί ακροατές που επικοινώνησαν με το σταθμό το θεωρούσαν πάρα πολύ φυσιολογικό, γιατί και οι ίδιοι έχουν την πεποίθηση ότι παρακολουθούνται μέσω των κινητών τηλεφώνων, μέσω των tablets, μέσω των desktop. Αυτό ήταν το ακριβώς επόμενο που ήθελα να επισημάνω, ότι εξαιτίας ακριβώς αυτού του θεσμικού πλαισίου, το οποίο είναι ένα πολυδέδαλο σύστημα που ακουμπάει την ευρωπαϊκή νομοθεσία, την εθνική νομοθεσία, διακρατικές συμφωνίες κτλ., είμαστε όλοι ήδη στόχος παρακολούθησης, καταγραφής, επεξεργασίας και διαμοιρασμού των προσωπικών μας δεδομένων μέσω του διαδικτύου κυρίως. Το οποίο, όπως πολύ καλά ξέρετε, είναι μια βασική πηγή άντλησης πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, είτε από κρατικές υπηρεσίες, είτε από μυστικές υπηρεσίες, είτε από επιχειρηματικούς ομίλους, και αξιοποιείται βέβαια για εμπορική, πολιτική ή οποιαδήποτε άλλη χρήση. Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, εκεί βρίσκεται η ουσία της συζήτησης. Αυτό το θεσμικό πλαίσιο προστατεύεται, θωρακίζεται από όλες τις κυβερνήσεις και έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται χρόνο με το χρόνο αυτό που η κυβέρνηση ονομάζει νόμιμες συνακροάσεις. Μήπως όμως ήρθε η ώρα, και συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Κουρμούλη, αυτό το θεσμικό πλαίσιο να αλλάξει με τη συμμετοχή όλων των πολιτικών δυνάμεων και να γίνει αυτό που θα έπρεπε. Δηλαδή, προφανώς αντιλαμβάνομαι ότι κάθε χώρα πρέπει να έχει κάποιες υπηρεσίες που να ελέγχουν για την εθνική ασφάλεια της επικράτειας και των πολιτών που ζουν μέσα σε αυτήν, προφανέστατα. Μήπως θα έπρεπε αυτό να πάρει μια άλλη μορφή και να συμμετάσχετε όλες οι πολιτικές δυνάμεις για να αλλάξει αυτό? Ακριβώς εδώ έγινε και η απεσιοδοξία μας ότι κάτι ουσιαστικό μπορεί να γίνει σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο. Κυρία, θα σας πω ένα παράδειγμα. Το 2020 οι άδειες που έδωσε η ΑΔΑΕ για αυτές τις λεγόμενες νόμιμες συνακροάτσεις ήταν 14.000. Στον αριθμό αυτό πρέπει να προσθέσουμε πολλές περισσότερες, γιατί κάθε περίπτωση που τέλος πάντων παίρνει έγκριση για παρακολούθηση μπορεί να περιλαμβάνει πολύ περισσότερες από μια παρακολουθήσεις. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν μπορεί να υπάρχουν μερικές δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι θεωρούνται
στόχοι, ας πούμε, ως κρίσιμοι για την εθνική ασφάλεια της χώρας, σημαίνει ότι εκεί πέρα υπάρχουν και πάρα πολλές παρακολουθήσεις, οι οποίες αφορούν απλούς ανθρώπους, καθημερινούς ανθρώπους, και βέβαια, κατά τη γνώμη μας, όλο αυτό το πλέγμα, όλο αυτό το επικίνδυνο πλαίσιο στρέφεται ενάντια σε αυτό που λέμε το λαό. Είναι μια προληπτική παρακολούθηση, ένα προληπτικό κατασταλτικό μέτρο σε βάρος του λαού, σε βάρος του κινήματος, σε βάρος των ανθρώπων που διεκδικούν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του. Και κάτω από την επίφαση άλλοτε της εθνικής ασφάλειας, άλλοτε της αντιτρομοκρατικής εκστρατείας, άλλοτε της καταπολέμησης του ριζοσπαστισμού, σας αναφέρω τρία από τα βασικά πεδία στα οποία αναπτύσσεται η επιχειρηματολογία για την ένταση της παρακολούθησης και της καταστολής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλα τα κράτη-μέλη. Χτίζεται ένα πολυδέδαλο δίκτυο το οποίο τελικά στοχοποιεί τις λαϊκές ελευθερίες και τα δικαιώματα. Κατά τη γνώμη μας, λύση και διέξοδο σε αυτό το ζήτημα μπορεί να δώσει μόνο ο λαός, δυναμώνοντας την πάλη του στην υπεράσπιση των δικών του ελευθεριών και δικαιωμάτων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει δείξει δειγματαγραφής. Έχουμε σταθεί απέναντι σε όλες αυτές τις προσπάθειες να ενισχυθεί η νομοθεσία, να γίνει πιο αντιδραστική απέναντι στις λαϊκές ελευθερίες και τα δικαιώματα. Γι' αυτό είμαστε και η μόνη δύναμη η οποία μπορεί να εγγυηθεί σήμερα την οργάνωση του αγώνα για την κατοχήρωση, την διεύρυνση των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων, βάζοντας στο στόχαστρο την πραγματική αιτία του προβλήματος, τη ρίζα του προβλήματος, που είναι ακριβώς ένα κράτος που στρέφεται ενάντια στον εχθρό λαό. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Να πω κάτι. Όλο αυτό είναι το σωστό, έτσι όπως το περιγράφεται. Όμως οι συνθήκες έχουν αλλάξει, οι εργαζόμενοι έχουν αλλάξει, οι δυσκολίες είναι πια δυσθεώρητες για το σύνολο των εργαζομένων και τους φαντάζει λίγο σαν πολυτέλεια όλη αυτή η αντίδραση, όπως πολύ σωστά την περιγράφεται. Και... Παρ' όλα αυτά θα συμφωνήσουμε όλοι ότι από τη δεκαετία του 80 δεν μας έχουν λείψει τα παραδείγματα υποκλοπών στην Ελλάδα. Θυμίζω ότι έχουμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις και κάθε φορά αυτό που ακούμε είναι ότι το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο, ότι μια θεσμική αναμόρφωση άλλοτε της ΕΕΠ, άλλοτε του κρατικού μηχανισμού θα φέρει κάτι καλύτερο για τον κόσμο, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι από σκάνδαλο σε σκάνδαλο, ας το πούμε έτσι, mm-hmm. αυτό το οποίο γίνεται είναι να αντιδραστικοποιείται ακόμα περισσότερο η νομοθεσία. Δηλαδή έχουμε ένα πολλαπλασιασμό των συνακροάσεων και των παρακολουθήσεων όλες αυτές τις δεκαετίες, αντί να έχουμε ένα μετριασμό. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι το ίδιο κράτος το οποίο ευθύνεται για το πρόβλημα δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να το λύσει. Ναι, δεν μπορεί να διασφαλίσει. Ίσως, συγγνώμη που σας διακόπτω, να παίζει και ένα ρόλο η γεωμετρική έκθεση των πολιτών στην τεχνολογία με αυτή τη μορφή. Δηλαδή το που αφήνεις το ίχνος σου και πόσο εύκολο είναι να αναγνωστεί από οποιονδήποτε. Δεν είναι μόνο μια εθνική υπηρεσία πληροφοριών, είναι χιλιάδες άλλες. Ναι, συμφωνούμε απόλυτα. Αλλά καταλαβαίνετε και εσείς ότι για να παγιδευτεί ένα τηλέφωνο, ειδικά στην περίπτωση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί κάποιος να το παγιδεύσει μόνος του. Το διαδίκτυο είναι μια μεγάλη ιστορία για το πώς μπορεί μέσα από το διαδίκτυο οι καταγραφές, ακόμα και πολλές φορές, ας το πούμε, ακούσια, χωρίς να γίνεται αντιληπτό, να δίνουμε και μόνοι μας δεδομένα και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Αλλά πάντοτε και εκεί πέρα πρέπει να έχουμε στο νου ότι υπάρχει ένα ολόκληρο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο προστατεύει και επιτρέπει τις εταιρείες και να καταγράφουν και να αξιοποιούν και να διακινούν αυτά τα προσωπικά δεδομένα. Δεν μπορεί όλα να ανάγονται στην προσωπική και στην ατομική ευθύνη της αυτοπροστασίας απέναντι σε έναν άγριο κόσμο παρακολουθήσεων και καταγραφών. Εδώ υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο όλο αυτό το ενισχύει, όλο αυτό το ενθαρρύνει, όλο αυτό το θωρακίζει νομικά. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας, εκεί πρέπει να στρέψουμε τη συζήτηση και να αναγνωρίσουμε εδώ πέρα ότι υπάρχουν ευθύνες από όλα τα κόμματα. Για παράδειγμα, θα σας πω το πολύ απλό, ότι στην αλλαγή της νομοθεσίας που έγινε πριν από μερικούς μήνες και πλέον η ΑΔΑΕ δεν είναι υποχρεωμένη όταν παρακολουθεί κάποιον, όταν τελειώσει η παρακολούθηση, να τον ενημερώσει ότι έγινε στόχος παρακολούθησης. Τη συγκεκριμένη διάταξη την έχει ψηφίσει και το ΠΑΣΟΚ Κινάλ, το οποίο σήμερα δίκαια διαμαρτύρεται γιατί ο πρόεδρος του έγινε στόχος παρακολούθησης. Άρα καταλαβαίνετε ότι οι ευθύνες υπάρχουν και καταμερίζονται σε όλα τα κόμματα τα οποία μέχρι τώρα κυβερνήσαμε και σε όλα τα κόμματα που μέσω και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ενισχύσει μια νομοθεσία παρακολούθησης, το ξαναλέω, το οποίο σε τελική ανάλυση στοχοποιεί προληπτικά τον ίδιο το λαό. Πάντως, κύριε Κορμούλη, εγώ καταλαβαίνω ότι και η ΕΕΠ, όπως το σύνολο του κράτους, λειτουργεί με πολυδέδαλες διαδικασίες, έτσι ώστε να διαχέεται η ευθύνη και τελικά να μην την παίρνει κανείς. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Θέλω τώρα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο πριν σας αποδεσμεύσω.
Από θέση αρχής το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος πάντα όταν προκύπτει ένα σκάνδαλο θέλει άπλετο φως, θέλει να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, αλλά πάντα εκτιμά ότι όλες αυτές οι εξεταστικές προανακριτικές συνήθως λειτουργούν για να αποσπούν, να τραβούν την προσοχή από τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Και ενώ εμείς κανονικά σήμερα θα πρέπει να συζητάμε για την ενεργειακή κρίση, τον πληθωρισμό που είναι στα ύψη και το πώς θα υποδεχτούμε το φθινόπωρο και το χειμώνα, συζητούμε πάλι για υποκλοπές. Ναι. Και θέλω λίγο την άποψή σας αυτό. Ναι. Είμαι σίγουρος ότι άμα σας ρωτήσω να μου πείτε μία υπόθεση σκανδάλου, η οποία διερευνήθηκε είτε από τη Βουλή είτε από τη δικαιοσύνη και κατέληξε κάπου, θα δυσκολευτείτε πολύ να θυμηθείτε μία. Και δεν παίρνω την ιστορία, ας το πούμε, από το 1974 και μετά της Ελλάδας. Άρα λοιπόν νομίζω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα δικαιώνεται στην εκτίμησή του ότι μέσα από τέτοιες διαδικασίες είναι σχεδόν αδύνατο να προκύψει ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα για το λαό. Το δεύτερο που θέτεται και συμφωνώ πάρα πολύ, όντως το μεγάλο ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι το ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας, αυτό το οποίο αγγίζει ολοένα και περισσότερο κόσμο. Και εδώ νομίζω ότι η κυρία Λάζου είναι μια καλή ευκαιρία να ανοίξουμε μια συζήτηση για τα πραγματικά αίτια της κατάστασης που βιώνει σήμερα ο λαός. Γιατί υπάρχει πολύ, πολύ, να το πω έτσι, ο φακός είναι θολώνει αρκετά μέσα από τη συζήτηση και του πολέμου. Για την ενεργειακή φτώχεια που υπάρχει σήμερα, η βασική αιτία είναι η πολιτική, η στρατηγική απελευθέρωση ενέργειας που ζήσαμε τα τελευταία 30 χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες τις κυβερνήσεις και η στρατηγική της πράσινης μετάβασης, η οποία σε καμιά περίπτωση δεν έχει στόχο τη σωτηρία του περιβάλλοντος από τη λεγόμενη κλιματική αλλαγή. Την οποία παρόλα αυτά τη βιώνουμε, κύριε Κουρμούλη. Την οποία παρόλα αυτά βιώνουμε μεταβολές στο κλίμα, οι οποίες είναι πάρα πολύ σοβαρές και προφανώς είναι μεταβολές οι οποίες επηρεάζουν και την καθημερινότητά μας. Αλλά η πρόθεση αυτών οι οποίοι καταστρέφουν το περιβάλλον με την οικονομική τους δραστηριότητα για το κέρδος, δηλαδή οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι, είναι οι ίδιοι οι οποίοι προσπαθούν σήμερα να εμφανιστούν και ως ισοτήρες. Στην πραγματικότητα, τι κάνοντας, αντλώντας τεράστια κρατική ενίσχυση για να επενδύσουν στη λεγόμενη πράσινη οικονομία και φορτώνοντας το κόστος όλων αυτών των επενδύσεων στο λαό. Αυτό βιώνουμε σήμερα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ξέρετε, το φυσικό αέριο ως καύσιμο στην ηλεκτροπαραγωγή δεν προέκυψε από μόνο του. Επιλέχθηκε ως ένα μεταβατικό καύσιμο προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες, κάνω μια παρένθεση, παράγουν ακριβότερο ρεύμα από ό,τι παράγει ο λιγνίτης. Και επειδή ακριβώς επιλέχθηκε το φυσικό αέριο, ζούμε σήμερα όλη αυτή την επιβάρυνση με τις αυξήσεις στις τιμές, οι οποίες βέβαια τιμές του εμπλέκονται και μέσα στα γεωπολιτικά παιχνίδια που έχουν σχέση και με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η δικιά μας η θέση είναι ότι σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες στην Ελλάδα ο λαός να πληρώνει φθηνά το ρεύμα και να έχει επαρκή ενέργεια, να μην ζήσει σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας. Αυτό προϋποθέτει ότι όλες οι ενεργειακές πηγές θα χρησιμοποιούνται στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται από τη μια μεριά η απρόσκοπτη παροχή ενέργειας και από την άλλη να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχει ενεργειακή ανασφάλεια. Αυτό όμως, κυρία Λάζου, το λέμε στο λαό καθαρά, προϋποθέτει άλλη εξουσία. Προϋποθέτει όλες οι πηγές και όλα τα μέσα παραγωγής ενέργειας να βρίσκονται στα χέρια του λαού και να είναι αυτός ο οποίος θα οργανώνει την ενεργειακή πολιτική, θα χαράσει την ενεργειακή πολιτική στα πλαίσια ενός κεντρικού σχεδιασμού. Εμείς λοιπόν καλούμε το λαό, μπροστά και στον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, να διεκδικήσει μέσα από τα συνδικάτα, τους άλλους φορείς του κινήματος, ουσιαστικά μέτρα ανακούφιση από την ενεργειακή φτώχεια και μέσα από αυτόν τον αγώνα να βάζει τις βάσεις για μια αντεπίθεση η οποία θα στοχεύει τον πραγματικό αντίπαλο, την πραγματική αιτία του προβλήματος και θα ανοίγει δρόμους ώστε πραγματικά η Ελλάδα να γίνει ενεργειακά αυτάρκης, να μπορεί να διασφαλίζει στο λαό ενεργειακή επάρκεια και να διασφαλίζει και την ενεργειακή της ασφάλεια. Κύριε Κουρμούλη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ελπίζω να μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε σύντομα και να καλά, τα πούμε για πιο πολύ ευχάριστα, για πιο ουσιαστικά, για το πώς θα βοηθηθεί ο κόσμος. Γιατί να σας πω κάτι, και τα επιδόματα ναι μεν μπορεί να δίνουν μια ανάσα, αλλά νομίζω ότι το ουσιαστικό που πρέπει να γίνει είναι ο κόσμος να έχει τα εισοδήματα εκείνα που θα το επιτρέπουν να ζει αξιοπρεπώς και να μην δυσκολεύεται, να μην σκέφτεται αν θα ανάψει το air conditioning. Θα συμφωνήσω μαζί σας, κυρία Λάζου, προσθέτοντας ότι τα επιδόματα τα οποία δίνει η κυβέρνηση, εκτός του ότι δεν μπορούν να καλύψουν ούτε ένα ελάχιστο μέρος από τις απώλειες που έχει το εισόδημά του λαός, είναι η κοπή από την άλλη τσέπη. Όταν η κυβέρνηση λέει ότι θα δώσω επιδόματα διαμορφώνοντας το κατάλληλο δημοσιονομικό χώρο,
Σημαίνει ότι για να διαμορφωθεί αυτός ο δημοσιονομικός χώρος δεν υπάρχει άλλος τρόπος πέρα από το να υπερφορολογηθεί ο λαός. Άρα λοιπόν στην πραγματικότητα μέσα από τους φόρους μας και την υπερφορολόγηση και την υπεραπόδοση προκαταβάλουμε τα επιδόματα τα οποία θα εμφανίζονται αργότερα ως κρατική βοήθεια στο θέμα της ενέργειας. Αυτό πολύ περισσότερο, είναι πολύ ένα... περισσότερο, ναι. Πολύ ναι, περισσότερο λέω αυτό και τελειώνω, πολύ περισσότερο ότι σήμερα υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση από τις εταιρείες παρόχους ενέργειας οι οποίοι ζητάνε και να διατηρηθεί και να ενισχυθεί και να προκαταβληθεί η κρατική ενίσχυση στους λογαριασμούς, γιατί τα ανίσπραχτα, οι ανίσπραχτες οφειλές θέτουν ζήτημα κερδοφορίας και βιωσιμότητας. Και βιωσιμότητας για πολλές των ίδιων επιχειρήσεων. Ναι, πρέπει αυτό λίγο, ξέρετε, κύριε Κουρμπούλη, να λειτουργεί συνδυαστικά. Όμως ότι όλο αυτό μετατρέπεται σε μια έμεση ενίσχυση των ίδιων των επιχειρήσεων και όχι σε μια ενίσχυση του λαού, ο οποίος υποφέρει πραγματικά και ο οποίος ακόμα και με αυτά τα επιδόματα δυσκολεύεται να πληρώσει τα χρέη του. Σύμφωνοι. Έχουν συσσωρευτεί πάνω από ένα δισεκατομμύριο χρέη αυτή τη στιγμή ληξιπρόθεσμα, μέσα και τα διακανονισμένα, στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Φανταστείτε τι θα γίνει το χειμώνα που έρχεται, που τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Εδώ θα είμαστε να τα καταγράψουμε και να κάνουμε και τις παρεμβάσεις όπου μπορούμε και με έτσι τον τρόπο ακριβώς που μπορούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω και ελπίζω καλά να τα πούμε σύντομα για το ενεργειακό και να δούμε πώς μπορεί αρμονικά κοινωνία, επιχειρήσεις να βαδίσουν, να δούμε πώς πια αυξάνεται ή πώς δημιουργείται ο πλούτος σε αυτή τη χώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.